Μπήκαν οι αστυνομικοί, μπήκαν μέσα στην αυλή. Κάποια στιγμή επιχείρησε ο δράστης, ο κύριος που πιάσανε, επιχείρησε να φύγει. Πήγε να πήδηξε τη μάντρα, τον κυκλώσανε οι αστυνομικοί. Γύρισε προς πίσω, ανέβηκε στον πρώτο όροφο στο μπαλκόνι και είχε κάποιο, από ό,τι είπαν οι αστυνομικοί, είχε όπλο και σημάδευε κάποιον αστυνομικό. Αλλά πέσανε πάρα πολλοί αστυνομικοί επάνω και κάποια στιγμή αυτός το όπλο το πέταξε. Το πέταξε το όπλο και πήγε στο διπλανό μπαλκόνι. Εκεί μόλις πήδηξε, φωνάξε ένα αστυνομικό, είχε πετάξει το όπλο, έβαλε τα χέρια στο μπαλκόνι και ανεβήκαν πάνω στο μπαλκόνι οι αστυνομικοί και το πιάσανε. Ήταν από τις πρώτες πρωινές ώρες, είδατε αστυνομία στη γειτονιά σας εδώ. Ναι. Είχα αρκετούς αστυνομικούς, απόρρισα, πήγα, ρώτησα και κάποια στιγμή μου ρωτήσανε αν είμαι ο ιδιοκτήτης και αν ξέρω κάτι κτλ. Πού να ξέρω, δεν ήξερα κάτι να τους πω. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι άνθρωποι, πηγαίναμε στη δουλειά μας, γυρνάγαμε το τι έκανε αυτό και τι έφερνε, πού να ξέρεις. Τρομάξατε, ανησυχήσατε, οι αστυνομικοί σας απομάκρυναν από την περιοχή. Όχι, εμάς προσωπικά όχι, εντάξει, αλλά γενικά η γειτονία ήταν αποκλεισμένη. Δεν παίρναγε κανένας άνθρωπος. Αλλά εμάς, εντάξει, αφού είμαστε ιδιοκτήτες, τι να μου βγάλω έξω από το σπίτι μου. Τον άνθρωπο τον ξέρετε? Όχι. Δεν τον είχατε ξαναδεί?